Και συνεχίζουμε με άλλα θέματα. Η αντιπυρική περίοδος, όπως είναι γνωστό σε όλους, έχει ξεκινήσει. Οι θερμοκρασίες, άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν σε υψηλότερα επίπεδα. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις παντού, σε όλη τη χώρα, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και φυσικά και στη Μαγνησία, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς άλλωστε οι εικόνες της μεγάλης καταστροφής από τις περσινές πυρκαγιές στην Εύβοια δεν έχουν φύγει, δεν έχουν απομακρυνθεί από τις μνήμες μας, πολύ δε περισσότερο για τους κατοίκους της Εύβοιας. Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε μαζί μας τον διοικητή των πυροσβεστικών υπηρεσιών Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Βλότζο. Κύριε διοικητά, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Και με τη δική σας βοήθεια, να δούμε τι γίνεται φέτος, τι γίνεται το φετινό καλοκαίρι. Καθώς νωρίς, θα λέγαμε, τις προηγούμενες εβδομάδες, κάποιες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν και σε επίπεδο Μαγνησίας και είχε να κάνει με την καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, σας έκανε να κινητοποιηθείτε και να δώσετε και σαφή μηνύματα προς όλους ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κοιτάξτε, ξεκίνησα μια δύσκολη αντιπυρική περίοδος. Ο πυροσβεστικός μηχανισμός έχει αναπτυχθεί. Ήδη τα περιβολικά μας έχουν λάβει τις προβλεπόμενες θέσεις. Επίσης, ξεκίνησε και το μίνι καλοκαίρι, δηλαδή μπροστά μας έχουμε ένα τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Φέτος είμαστε προετοιμασμένοι, πιστεύω, αρκετά καλά. Έχουν γίνει ήδη 3 περιφερειακά συντονιστικά σοκ, τα οποία λυθήκαν αρκετά προβλήματα που υπήρχαν. Έχει γίνει ήδη σύσκεψη με την εντασική υπηρεσία. Πάντως, συνεχίζουμε και βλέπουμε. Μάλιστα, έχουν απομακρυνθεί αυτοί οι κίνδυνοι από την καύση καλλιεργειών? Τα έχουν λάβει τα ηχηρά μηνύματα που έχετε στείλει όσοι ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες? Γιατί είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, το βλέπουμε κάθε χρόνο. Σέβομαι τους εργάτες γης, σέβομαι και τους αγρότες που πολύ δύσκολα, με πολύ μόχθο, βγάζουν το ψωμί τους. Πάλι ξαναλέω, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Το σύνολο των αγροτών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την ύπαιθρο προσέχουν. Τώρα, δυστυχώς, υπάρχουν κάποιες φορές, ελάχιστο ποσοστό, πολύ ελάχιστο ποσοστό, να ξεχνάει να παραμελεί ή να χρησιμοποιεί την πυρκαγιά σε μέρες θερμές και μέρες με πολύ ζέστη και αέρα. Ναι. Σε αυτούς εφιστώ την προσοχή. Και πρέπει να θυμίσουμε, να θυμίσετε, ότι είναι και ιδιαίτερα τσουχτερά τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε στα πρόστιμα. Ακριβώς. Εγώ υπενθυμίζω πάλι στους αγρότες, στους ανθρώπους της υπαίθρου, αυτά τα απλά πράγματα. Δηλαδή τις θερμές ώρες της ημέρας, τις ημέρες που έχει πολύ αέρα, να μην χρησιμοποιούν τη ύμνη φλόγα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο. Απαγορεύεται το καύσιμο κλαδιών, ηλεκτροσυγκολήσεις και διάφορα άλλες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μάλιστα. Επομένως, λέτε ότι έχουμε έναν ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας σε επίπεδο Μαγνησίας. Έχουμε ελλείψεις, θέλω να ρωτήσω, σε προσωπικό και αν με τα εναέρια μέσα έχουμε κάλυψη επαρκή. Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε. Δεν μπορεί κανένας να πει η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι θα μας επιφυλάξει το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι πολύ θερμό όπως ήταν πέρυσι. Δεν ξέρουμε αν θα είναι δροσερό. Στο τέτοιο. Όλες οι προετοιμασίες είναι σχετικές. Δηλαδή, μέχρι να δούμε. Εμείς θα προσαρμόζουμε την τακτική μας ανάλογα με την επικινδυνότητα του καιρού. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μέχρι έχουμε κάποιες δυνατότητες. Δεν υπάρχουν ελλείψεις. Εντάξει, καλά είμαστε. Όσο τα μέσα αεροπυρόσβεσης, αυτά είναι σε γενικό επίπεδο, είναι σε κεντρικό επίπεδο. Θα αναπτυχθούν σιγά-σιγά. Μάλιστα, προς το παρόν, δηλαδή, δεν σταθμεύει κάποιο πυροσβεστικό αεροσκάφος στη Μαγνησία όπως συνέβαινε? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, είναι μια ανάπτυξη κεντρική, δηλαδή η οποία θα προσαρμοστεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες. Μάλιστα. Τώρα, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο που παρατηρούμε όλοι, καταγράφουμε, σε έτσι μεγάλες πυρκαγιές, θα λέγαμε, πολλές φορές υπάρχει μια αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Έχει αποσαφινιστεί αυτό το πλαίσιο, κύριε διοικητά? Έχει αποσαφινιστεί. Βραχίωνας της πολιτικής προστασίας είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Συνεργασία υπάρχει με όλους τους φορείς. Ειδικά με την κυρία Κοντιντρίν, την κυρία Περιφερειάρχη, η συνεργασία μας είναι άριστη. Όλοι οι φορείς, γι' αυτό γεννήθηκαν και τα πραγματοποιήθηκαν και τα περιφερειακά συντονιστικά και όργανα, το ΣΟΠ που λέμε εμείς, για να λυθούν οτιδήποτε προβλήματα υπάρχουν.
υπάρχει συνεργασία και μάλιστα σας πληροφορώ σε τοπικό επίπεδο ότι η συνεργασία είναι άριστη. Μάλιστα, πολύ θετικό αυτό. Άλλωστε το βλέπουμε και από τις ασκήσεις ετοιμότητας που πραγματοποιείται πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ασκήσεις που στέφονται με επιτυχία και δείχνουν την υψηλή υπηρεσιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας και όλων των υπηρεσιών των πυροσβεστικών. Οι ασκήσεις ετοιμότητας πραγματοποιούνται για να λυθούν οποιαδήποτε λάθη και της λειτουργίας υπάρχει στη συνεργασία των φορέων μεταξύ μας, δηλαδή. Μάλιστα. Μέχρι τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε και έτσι. Όπως ήμασταν και πέρυσι και πρόπερσι. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ένα ήσυχο καλοκαίρι να έχουμε. Επίσης.